ο κύριος Αλεξόπουλος είναι μόνος σε αυτή την ανεξαρτοποίηση ή αν θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι από την ανεξαρτοποίησή του είναι ότι είναι μια νέα υπερασπιστική γραμμή. Δεν ήξερα. Και καταδικάζω. Μάλιστα. Προσωπικά δεν με πείθει όταν είναι ένα μέλος. Το κάνει μόνο και μόνο για να πέσει τα μαλακά, λέτε. Ακούστε. Λέω ότι είναι μια υπερασπιστική γραμμή. Το επιχείρημα δεν ήξερα. Προσωπικά δεν με πείθει. Όταν μαθαίνω ότι είναι μέλος Χρυσής Αυγής από το 1996. Αποκλείεται να είναι από τότε και να μην ήξερε. Δεν είναι τόσο βλάκας. Τότε η Χρυσή Αυγή είχε ελάχιστα μέλη. Και κάναν του κόσμου τους τις ποινικά κολάσιμες πράξεις. Από εκεί και πέρα. Για την νομική ποινική πλευρά του θέματος, δεν έχω να πω τίποτα. Αυτά που λένε οι συνήγοροι θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Έτσι, η δικαιοσύνη. Για την πολιτική πλευρά του θέματος, λέω το εξής. Η απεχθής ιδεολογία της Χρυσής Αυγής πρέπει να αντιμετωπίζεται με ισχυρό αντιφασιστικό μέτωπο, πολιτικά και με ιδέες. Οι ποινικά κολάσιμες πράξεις πρέπει να διώκονται με το ποινικό οπλοστάσιο. Χρήσιμη θα είναι για τη δικαιοσύνη, εκτιμώ, η στάση του κυρίου Αλεξόπουλου, που λέει εγώ δεν ήξερα και καταδικάζω, εάν καταθέσει στη διαδικασία της ανάκρισης πράγματα που γνωρίζει, έτσι ώστε να συνδράμει στη διαλεύκανση. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι αντίθετος σε μια βουλή που μόλις λέει κάποιος «Κύριοι, δεν ήξερα και καταδικάζω», να τον προστατεύει με την ασυλία. Εγώ, λέτε, αν ήμουν μέλος... Μισό λεπτό, γιατί τώρα λέτε κάτι εσείς. Λέτε ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην ψήφο των βουλευτών μεθαύριο που θα έχουμε την διαδικασία για την άρση ασυλίας, η δήλωση ανεξαρτοποίησης του κυρίου Αλεξόπουλου. Λέω το αντίθετο. Λέω το αντίθετο. Ότι αν ήμουν μέλος αυτής της επιτροπής που εξετάζει τα αιτήματα της δικαιοσύνης για άρση ασυλίας, μετά την επιτροπή, θα ψήφιζα υπέρ της άρσης ασυλίας, έτσι ώστε αυτός ο κύριος να πάει στη δικαιοσύνη να πει τι ξέρει για να συμβάλει στην ποινικά, στην ποινική αντιμετώπιση. Το τελευταίο που θέλω να πω, μια φράση. Εάν ακολουθήσουν κι άλλοι και φανεί ότι είναι σενάριο μιας ομάδας, θα δυναμώσει το σενάριο περί σοβαρής Χρυσής Αυγής και θα έχουμε να λέμε άλλα. Εγώ νομίζω ότι...